Να ακούσουμε και τον κύριο Μάριο Τσακί από πλευράς του ΚΕΒΕ τηλεφωνικά. Τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Τσακί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτη. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι και εσείς λαμβάνετε συνέχεια τηλέφωνα. Πάρα πολλά. Ναι. Εκατοντάδες. Ανησυχούν και οι επιχειρήσεις μικρές και το προσωπικό τους, αν θα τους κρατήσουν ή όχι. Υπάρχουν επιχειρήσεις, κύριε Τσακί, που έχουν κατευθύνει το προσωπικό τους προς το σπίτι, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην υπήρξαν συμπτώματα. Αυτές εννοώ που δεν έκλεισαν λόγω διατάγματος για να περιορίσουν και τον αριθμό των εργαζομένων και ανησυχούν ότι δεν θα μπορούν να καταβάλουν την μισθολογία εάν δεν προχωρήσει κανονικά η κυβέρνηση με τα χρονοδιαγράμματα αυτά που τέθηκαν, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, να περάσουν από την Ολομέλεια τα σχετικά νομοσχέδια, κύριε Τσακί. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα επιχειρήσεις με την έννοια ότι το κράτος θα στηρίξει. Οι εργαζόμενοι ανησυχούν περισσότερο από την αλήθεια. Και οι επιχειρήσεις, απλά είναι πιο μαζικά και από τους εργαζόμενους. Ναι. Ναι. Όλος ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση ανησυχίας, κύριε Σοκράτους. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μηδενική οικονομική δραστηριότητα σε αρκετούς τομείς, διότι κάποιοι τομείς εργάζονται κανονικά. Όσον αφορά την προμήθεια καταστημάτων, υπεραγορών, περιττέρων φαρμακείων που εργάζονται και λειτουργούν, υπάρχει αυξημένη, θα έλεγε κάποιος, κίνηση αντίθετα από το να παρατουσιάζεται μείωση. Σε κάποιους άλλους κλάδους που έχουν κλείσει εντελώς, είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομική δραστηριότητα είναι μηδενική. Και με αυτή την έννοια θα ισχύσουν οι πρόνοιες των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί, ότι εάν και εφόσον τεκμηριώνεται μείωση του 25% του κύκλου εργασιών, και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις θα εμπίπτουν μέσα στα διάφορα σχέδια για τα οποία περιμένουμε να ανακοινωθούν τα διάφορα έντυπα να κυκλοφορήσουν για να λειτουργήσουν. Άρα να κάνουν υπομονή, γιατί μας ρωτάνε, εγώ θα πάρω, πόσα θα πάρω και όλα. Υπομονή. Να ψηφιστούν τα νομοσχέδια, να ξεκαθαρίσουν. Ναι. Αλλά θα ενισχυθούν, ακούμε ότι υπάρχει πρόθεση να ενισχυθούν αυτά τα μέτρα και να συμπεριλάβουν και άλλες κατηγορίες, κύριε Τσακί. Αυτές είναι οι πληροφορίες, χωρίς να επιβεβαιώνεται τίποτα, διότι ούτε εμείς έχουμε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, ναι, για να πούμε. Οι ενδείξεις είναι ότι θα είναι πολύ πιο ενισχυμένο το πακέτο μέτρων που θα εξαγγελθεί. Φαίνεται ότι πάμε στη λογική πιο έντονων παρεμβάσεων από το κράτος, περισσότερα χρήματα, διότι είναι μεγάλο η ζημιά που δημιουργείται και οι απώλειες που δημιουργούνται. Ναι. Η Υπουργός έχει πει ότι για όσες επιχειρήσεις και εργαζόμενους εμπίπτουν στα σχέδια θα υπάρχει αναδρομική κάλυψη από τις 16 του Μάρτη. Άρα μπορεί και να βγει και ο Μάρτης και κάποιοι άνθρωποι ακόμη να μην έχουν τα έντυπα. Θα υπάρξει αναδρομική κάλυψη. Το ζητούμενο είναι όταν θα κυκλοφορήσουν τα έντυπα να είναι γρήγορη η αποστολή των χρημάτων. Ακουστήκαν και κάποιες σκέψεις ότι μπορεί να σταλεί σε όλους κάποιο ποσό αρχικό και μετά να συμπληρωθεί ανάλογα με τα επιδόματα που δικαιούνται. Είναι όλα στον αέρα και πρέπει να περιμένουμε. Να υπάρξει υπομονή και ψυχραιμία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι το τέλος του μήνα. Ο κόσμος πρέπει να πάρει χρήματα για να μπορέσει να ξέρει πώς θα κινηθεί παρακάτω. Λίγη. Πλησιάζει όμως το τέλος του μήνα, κύριε Τσακί, και αν δεν προχωρήσει πολύ γοργά η διαδικασία, τότε τι θα πληρώσει ο κόσμος και αυτοί που έχουν να δώσουν ενοίκια, είτε είναι μικρές επιχειρήσεις είτε νοικοκυριά, και να καταβάλουν και τα τέλη για λογαριασμούς, έτσι, και μισοφαλίας και τα υπόλοιπα. Και λοιπά θα υπάρξει, αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν, διότι είναι μεγάλοι οργανισμοί, κρατικοί ως επιτοκλήστο. Αν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, θα μπορεί να γίνει. Τα ενοίκια μας απασχολούν περισσότερα, γιατί και τα εκεί. Τα ενοίκια είναι μια σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Ακόμα και εκεί, εγώ θεωρώ ότι και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ή του διαμερίσματος, οτιδήποτε, θα πρέπει να δείξει κάποια κατανόηση προς τον ενοικιαστή του. Δεδομένου ότι δεν έχουν κυκλοφορήσει όλα τα έντυπα για να γίνει άλλη αυτή η διαδικασία, μπορεί να δώσουν κάποια μπίστοση χρόνου, 10-15-10 μέρες, μέχρι που να τρέξει ομαλά η διαδικασία για να μπορούν να πληρωθούν. Μάλιστα. Ας μην το κάνουμε, ας πούμε, ξέρετε, μεταξύ μας. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία και κατανόηση. Ναι, εντάξει. Μεταξύ όλων των φορέων, αν θέλουμε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, που θα χρειαστεί πολλή δουλειά μέχρι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο που σταματήσαμε. Άρα, χρειάζεται από όλους επίδειξη υπομονής και αλληλεγγύης, κύριε Τσακί. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, κυρίες, στο κράτος που βγαίνουν. Περιμένουμε να δούμε και εμείς ποια θα είναι αυτά τα μέτρα τα οποία ακούεται ότι θα είναι πιο γενναιόδωρα, πιο δυνατά και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Τα τρέχοντα προβλήματα έχουν να κάνουν με αυτό το έντυπο που περιμένουν όλοι να δούμε όσον αφορά την. Διότι είναι δύο έντυπα. Είναι αυτά που αφορούν τους εργαζόμενους που έχουν να πάνε στη δουλειά τους και πρέπει να διακινηθούν. Κάποιοι από αυτούς που θα πάνε δουλειά, αντιλαμβάνεστε,
η πλασία, για παράδειγμα, ή κάποιοι που βγαίνουν να κάνουν εξωτερικές εργασίες. Έχουμε μεταδώσει και εμείς, κύριε Τσακή, να δώσουμε μια διευκρίνηση. Έχουμε υποδείξει και εμείς δύο έγγραφα. Αυτά θα δοθούν επίσημα στις 3. Είναι όμως όπως τα υποδείξαμε. Είναι πολύ ασφαλή η πηγή. Είναι όπως τα υποδείξαμε και θα είναι πολύ απλοποιημένα. Απλά θα δοθούν επίσημα μετά τις 3. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εν πάση περιπτώσει, οι περιορισμοί μπαίνουν από τη σήμερα η ώρα 6. Mm-hmm. Οι εταιρείες θα μπορούν να τα εκδώσουν αυτά τα πράγματα και αύριο το πρωί, ή ακόμα και από τις 3. Εμείς μόλις τα έχουμε, είμαστε έτοιμοι ήδη να τα στείλουμε, μόλις τα πάρουμε στα μέλη μας, να τα τυπώσουν για τον κάθε υπάλληλο τους ξεχωριστά. Θα πρέπει να ετοιμάσουν, αντιλαμβάνομαι, το σχετικό έντυπο. Πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία, όνομα, διεύθυνση, ταυτότητες για να γίνεται και σωστή ταυτοποίηση. Θα μπορούν να τα διεκπαιρεώσουν. Κάποιοι, ξεκίνησαν από υπαλλήλοι, είναι πιθανόν να μην χρειαστεί να κινηθούν απλά από το σπίτι τους προς τη δουλειά τους, μετά να βγουν και να κάνουν και διανομές. Ναι. Αυτούς το έντυπο θα πρέπει με κάποιον τρόπο να καλύψονται, διότι κυκλοφορούν μέσα στον δρόμο. Από εκεί και πέρα, το άλλο έντυπο είναι το ιδιωτική χρήση, ή κάποιος που είναι στο σπίτι περιορισμένος και πρέπει να πάει σε μια υπεραγορά, σε μια τράπεζα. Καλά, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Φυσικά η κυβέρνηση, επειδή είναι πολύ έκτακτα μέτρα, δεν μπορεί να σκεφτεί όλες τις παραμέτρους. Εμείς απλά τις καταθέτουμε, κύριε Τσακή, όπως είμαι σίγουρος ότι κάνετε κι εσείς, όπως μας είπε και η ΟΕΦ, πράγματα που μπορεί να μην είχαν λάβει υπόψη. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα τώρα, που δεν έχει να κάνει με το χώρο της εργασίας. Μας λένε, υπάρχει εδώ μια γυναίκα η οποία λέει, εγώ βγαίνω καθημερινά και ταΐζω τα δέσποτα εκεί στην περιοχή. Δεν θα μπορώ, λέει, να τα κάνω. Ποιος θα τα ταΐζει? Είναι και αυτό ένα ερώτημα, σαφώς. Δηλαδή, μα νομίζω επιτρέπεται, με την έννοια ότι... Επιτρέπεται, αν είσαι ιδιοκτήτης, να πάρεις το κατοικίδιό σου τώρα για τη βόρτα του να κάνει την ανάγκη του, και θα πρέπει να είναι και πολύ περιορισμένη. Εντάξει, τώρα αυτή η κυρία που λέει ότι πάει και ταΐζει τα δέσποτα, θα πάει σε κάποιο χωράφι, σε κάποιο χώρο να βάλει κάποια τροφή και να φύγει. Ναι. Είναι το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, θα κάνει 10 λεπτά. Δεν νομίζω, ναι, θα καταλάβω. Για να μην γίνομαστε και υπερβολικοί και υποχοντριακοί στο τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει, και να το πω, διότι αυτό είναι και το μήνυμα που πρέπει να βγαίνει. Δεν έχουμε βάλει μέτρα για να βρούμε τρόπο να τα καταστρατηγήσουμε. Δηλαδή, διαφορετικά είναι σαν να αυτοκοροϊδευόμαστε. Μπήκαν αυστηρά μέτρα για να περιοριστούμε. Αν τώρα ο καθένας θα πιάνει το έντυπο και θα σημειώνει πάνω, εγώ κυκλοφορώ για αυτόν τον λόγο, απλά διότι θέλει να κυκλοφορεί. Λυπούμε να πω ότι πάλι έχουμε χάσει το νόημα του μέτρου. Το μέτρο μπαίνει για να περιοριστούμε, και ο λόγος που περιοριζόμαστε είναι για να ελέγξουμε τη διασπορά της ασθένειας, του ιού. Mm-hmm. Δεν περιοριζόμαστε για να ταλαιπωρούμαστε. Δεν είναι επιλογή του κράτους ή οποιοδήποτε να κλειστεί στο σπίτι του. Κλεινόμαστε στο σπίτι μας ως μέτρο προστασίας των ιδίων εμάς, των συγγενών μας και της υπόλοιπης κοινωνίας. Προς Θεού, να μην μπούμε στη λογική ότι, εντάξει, τώρα πώς χρησιμοποιώ αυτό το έντυπο για να κυκλοφορώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να μην χάνουμε το νόημα των εταιριών. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, και γενικά και για τις δουλειές. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει ένας ευρύτερος και καλύτερος συντονισμός, αν και δίνονται απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα, για να μπορούμε και εμείς να κατευθύνουμε αυτή την πληροφόρηση προς τον κόσμο μέσα από τη δουλειά μας. Ας πούμε, με ρωτάνε τώρα για τον κόσμο που μοναδικό του εισόδημα είναι το ενίκιο, πώς να τα βγάλουν πέρα, μας λένε. Άλλη ερώτηση τώρα. Εντάξει, είναι πολλά που πρέπει να δουν. Εννοείται είναι το μόνο. Ναι, ακριβώς αυτό. Εμείς, σαν και ΒΕΤ, συζητήσαμε αυτό το θέμα των ενοικίων και έχουμε πει ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να παρέμβει και να ρυθμίσει αυτό το θέμα. Αυτό θα πρέπει να αφαιθεί, να ρυθμιστεί μεταξύ του ιδιοκτήτη, του οποιοδήποτε υποστατικού και του ενοικιαστή του. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπήρξει λογική, κατανόηση και συναντήληψη, αλλά όπως πολύ σωστά είπετε, κάποιος μπορεί να είναι το μόνο του εισόδημα το ενοικίο. Κάποιος μπορεί να είναι επιχειρηματική δραστηριότητα το ενοικίο. Έχει ακίνητα, τα ενοικιάζει, μπορεί να έχει να πληρώσει δόσεις, μπορεί να έχει να πληρώσει δάνεια, μπορεί να έχει άλλες υποχρεώσεις. Άρα δεν είναι μια λογική τώρα ότι κανένας δεν πληρώνει τα ενοίκια του διότι υπάρχει μια κρίση. Πρέπει να υπάρξει μια αλληλοκατανόηση, λοιπόν. Και είμαι βέβαιος ότι... Και πρέπει, εκτός από αλληλοκατανόηση, πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο χρειάζεται, και υπάρχει επεξεργασία, επειδή ανακοινώθηκε εκτάκτος τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να γίνεται η μετακίνηση. Δηλαδή, τα υπεραναλύουμε όλα. Διαβάζω εδώ ερώτημα, όταν δεν μπορούμε, λέει, να βγάλουμε κόπη γιατί δεν έχει ανοιχτά κόπη center, τα έντυπα, πώς μπορούμε να τα έχουμε μαζί μας? Και το άλλο, κάποιοι που δεν ξέρουν από τηλέφωνα, πώς να τα έχουν? Δεν μπορώ να πιστέψω τώρα ότι κάποιος δεν μπορεί να στείλει ένα μήνυμα. Δηλαδή, να μην γινόμαστε υπερβολικοί. Τι να τους δώσουμε? Να πηγαίνουμε να βάζουμε σημάδια έξω από την πόρτα, τώρα μπορείς να βγεις και τώρα όχι, να τηλεφωνείτε? Δηλαδή, δίνονται τρόποι εδώ, γίνεται επεξεργασία, θα δοθούν ακριβώς προς τα έξω μέσα στην ημέρα, ακόμη και πιθανό, και το άλλο, το
Ο άλλος ο τρόπος που θα μπορούν να κάνουν την μετακίνησή τους οι πολίτες, δηλαδή μέσω της αποστολής του SMS, αν δεν μπορούν να εκτυπώσουν, είμαι σίγουρος ότι αν έχουν στο τηλέφωνο τους μία φωτογραφία αυτής της βεβαίωσης, πάλι θα μπορούν να το κάνουν, θα επιδειχθεί ελαστικότητα πάνω σε αυτό, φτάνει να μπορούν να την υποδείξουν. Μην το κάνουμε τώρα αυτό, τόσο ακραίο. Εδώ προκύπτει μια καλή ιδέα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα πρακτικό πρόβλημα. Κάποιοι που μπορεί να μην έχουν πρόσβαση να το τυπώσουν, θα πρέπει να το κάνουν με τέτοια μορφή. Και αυτό είναι ισχύ. Μα το θέμα είναι να γίνει η επαλήθευση. Δηλαδή, έχω το έντυπο, ορίστε να το εδώ στο τηλέφωνο, είναι εκτυπωμένο. Εντάξει. Τι άλλο πρέπει. Δηλαδή, δεν θα είναι τέρατα οι αστυνομικοί και οι άνθρωποι ή οι δημοτικοί οι υπάλληλοι που θα αναλάβουν να κάνουν αυτό το έργο τη ταυτοποίηση και τη επαλήθευση. Ναι. Συμφωνώ πολύ να μην τρελαινόμαστε τώρα. Μην τρελαινόμαστε. Δεν πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας και των ανθρώπων που θα ελέγχουν, των αστυνομικών και των οποιοδήποτε που συνάνθρωποι μας είναι δύσκολοι. Δηλαδή, τώρα, αν ο καθένας με αφορμή του ότι υπάρχει κάποιον έντυπο, νομίζουμε ότι δικαιούμαστε κανονικά να βγαίνουμε, να κυκλοφορούμε και να πηγαίνουμε όπου θέλουμε, διότι συνηθίκαμε τώρα να πάμε. Είναι για συγκεκριμένους λόγους, είναι 8 οι λόγοι. Θα τους δείχνουμε συνέχεια να τους καταλάβουν όλοι. Τους δείξαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Είναι λυπηρό να ακούμε τέτοια. Ναι, καλά, εντάξει. Θα πρέπει όλοι να μάθουμε να συνηθιζόμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε περιορισμένοι και βγαίνουμε έξω μόνο για πολύ επίγοντας και συγκεκριμένους λόγους. Και το κάνουμε αυτό διότι πραγματικά πρέπει να διακινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εάν έχω τα πράγματα στο σπίτι μου, δεν υπάρχει λόγος να βγω έξω. Δεν πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε λόγους να φύγουμε από τον περιορισμό. Δεν μας έβαλαν περιορισμό για να μας τιμωρήσουν. Μας έβαλαν περιορισμό για να ζήσουν. Πάντως μου λένε και μου δείχνουν και εικόνες από έξω τώρα στους δρόμους. Είναι γεμάτοι οι δρόμοι. Τρέχουν όλοι να προλάβουν τις 6. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Τρέχουν να προλάβουν τις 6. Ο Θεός πλέον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσακή. Και εγώ σας ευχαριστώ.